Στο Βερολίνο τώρα η Άγγελα Μέρκελ κάλεσε εκ νέου για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ απαξιωτικά σχόλια του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν για το Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών φαίνεται ότι προκαλούν αντιδράσεις στη χώρα. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή. Καλησπέρα, Νίκη. Ουσιαστικά σοκ έχουν προκαλέσει εδώ στη Γερμανία τα απαξιωτικά σχόλια του Ερντογάν για τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μας. Εξευτελίζει τον υπουργό μας ο Ερντογάν, γράφουν τα περισσότερα γερμανικά μίδια. Προσέξτε τώρα τι είπε ο Ερντογάν για τον κύριο Μας. Διαβάζω. Λέει ο Ερντογάν, είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τα όρια του. Ο Μας είναι ένας υπερόπτης. Ήρθε εδώ και μου μίλησε για το εμπάργκο. Του είπα, εσύ θα χάσεις, όχι εγώ με το εμπάργκο. Είναι ένας άσχετος από πολιτική. Πώς έρχεσαι εδώ, του είπα, και μου μιλάς έτσι. Δεν μου πουλάς όπλα. Τελειώσαμε. Γεια σου. Και σχεδόν, λέει, τον πέταξε έξω από το γραφείο του. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει σοκ στη Γερμανία, όπως σου είπα, και πολλά επικριτικά σχόλια στα γερμανικά μέσα που λένε ότι δεν μπορούμε πια να χαϊδεύουμε τον Ερντογάν. Άρα καλούν να ασκούν πίεση για κυρώσεις, για αυστηρά μέτρα. Για νέα αυστηρότερα μέτρα, είναι πάρα πολλά τα επικριτικά σχόλια που πιέζουν τη γερμανική κυβέρνηση για νέα πιο αυστηρά μέτρα. Παντελή, επειδή έρχεται σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναμένουμε ότι εκεί ίσως δούμε μια στάση κάπως αυστηρότερη από το Βερολίνο. Νίκη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 28. Το Βερολίνο δεν λαμβάνει μόνο του αποφάσεις. Υπάρχουν βέβαια πολλά συμφέροντα της Γερμανίας, αλλά όπως ξέρουμε, ας πούμε η Ουγγαρία έχει διαφορετική θέση. Εάν βάλει βέτο η Ουγγαρία, δεν θα πάρθουν άλλα μέτρα. Λοιπόν, για παράδειγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Πράγματι, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, όπως όλα.